Κύζο μνημόνιο, ένα πολιτικό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο, είναι, ναι, 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 το οποίο θα αντιπαρατεθεί από ό,τι είπε με το μνημόνιο που θέλει ο κύριος Σαμαράς να είναι καθεστώς. Γιώργο. Ναι, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφής. Ο Τσίπρας εξήγησε γιατί γίνεται αυτή η ιστορία. Είναι, πρέπει, παιδιά, να έχουμε απολύτως στο μυαλό μας ότι δίνεται μια ευκαιρία, τελευταία ευκαιρία, τραβηγμένη από τα μαλλιά, έστω, όπως θέλετε, πέστε την, σε αυτή την κυβέρνηση. Μπας και βγάλει πρόεδρο και μετά να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, διότι δεν μπορεί να πάει να τα ψηφίσει. Μάλιστα. Και αυτό ποια ακριβώς... μέτρα, κύριε. Αυτά τα οποία βλέπετε σας ανέφερα... να αποφασίστηκαν μέτρα. Τέσσερις... Θα πρέπει επιτέλους αυτά βλέπω τα αυτά που, που πρότεινε η κυβέρνησή σας. Μα... Ήταν κύριο, ξεκάθαρη η δήλωση του Ντάιζεμπλουμ. Σας άκουσα και προηγουμένως. Ακούστε με ένα λεπτό. Ακούστε με ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Τζαμπτζή. Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, η δήλωση Ντάιζεμπλουμ είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Φεύγει από το μνημόνιο, το αφήνει πίσω. Από εκεί και πέρα, και όσο και να θέλετε, εσείς θέλετε ένα πράγμα. Θέλετε να μιλάτε συνεχώς για μνημόνιο, γιατί αν δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν έχετε λόγο ύπαρξης. Εσείς θα σκίσετε, λέτε, το μνημόνιο. Πήγατε στο Λονδίνο και σας πήρανε με τις λεμονόκουπες, γιατί αυτά τα οποία λέγατε ως πρόγραμμα, κυριολεκτικά θεώρησαν το πρόγραμμά σας κουρελόχαρτο. Είναι δυνατόν, λοιπόν, το, αυτό που κάνετε με όλες αυτές τις ενέργειες και όλες αυτές τις προτάσεις που καταθέτετε, ουσιαστικά σαμποτάρετε την διαπραγμάτευση της χώρας, ουσιαστικά δημιουργείτε το πρόβλημα. Και φοβούνται οι αγορές, γιατί λέτε ότι θα λειτουργήσετε έξω ακριβώς από τις αγορές. Τι, εδώ, τι ακριβώς φοβούνται οι αγορές. Και αγορές, τι ακριβώς φοβούνται και οι αγορές, κύριε Τζαμπτζή. Όσο τι φοβούνται, και να θέλετε να λειτουργήσετε έξω από τις αγορές, μέσα στις αγορές θα λειτουργήσετε. Η Ελλάδα δεν είναι στο υπερπέραν ένα κράτος. Είναι στον πλανήτη Γη. Προσγειωθείτε κι εσείς επιτέλους κύριε τη Γη. Κασί. Συγγνώμη, κύριε συγγνώμη, συγγνώμη, μισό λεπτό, παιδιά. Τι ακριβώς φοβούνται οι αγορές? Φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να παίρνουν τη Eurobank στο 1/5 της τιμής. Τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει, επειδή τα θα σκίσω το μνημόνιο, θα κάνω, θα διαγράψω το χρέος, θα κρατικοποιήσω τις τράπεζες. Λοιπόν, πάυση και από τους δύο, παρακαλώ, έλεος, κύριε, να δώσουμε ευκαιρία στον κύριο Κασί. Γιώργο, αυτά που είπε λεπτό, ο κύριος Καρδούβελης, θα αναγνωρίζετε, Γιώργο, ή δεν τον γνωρίζετε τον κύριο? Γιώργο, και μας δουλεύετε τώρα, εδώ Γιώργο, μέσα λεπτό, κύριε, το Κασί. Email Χαρδούβελη του Υπουργού Καταρχήν, Οικονομικών, Γιώργο, το έχετε διαβάσει? Βοήθησέ μας, τέλος, μα λέει ότι θέλει να πω. Και δεν έχει απαντήσει, 4 φορές το ρώτησα. Γιατί δεν προκηρυχθήκαν ακόμη οι εκλογές? Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, ο καθένας. Τώρα συγγνώμη, του δώσατε πάτημα πριν από λίγο τον Κυρίτσι. Το έδωσα πάτημα τον Κυρίτσι. Μπας και συμμορφωθούν. Γιατί τους